Κώστα, δεν μπορούσα να κάνει κάτι τέτοιο, παιδιά. Είναι δυνατόν να λες ότι οι αγανακτισμένοι είναι φασίστες, κομμουνιστές και μυκές. Να, δείτε τι είπε. Εσύ και ζωπέ με εξυπηρεμένη την προμό. Βεβαιάσιο. Ο Σίλη προμό και ο Νέα Ντεγκόλ. Oui, allez-y. Σα σε σον δε κομμουνιστ, σε σον δε φασίστ, σε σον δε κον. Κόμμα, έσκει σε δέτα είτε κρέε, πας και νους ον πρέτε δε ραζόν. Ή νους ον πρέτε δε ραζόν, πας και νέβε λα δέτ. Νομίζω πρέπει να αποσυρθεί σιγά σιγά, ναι. Δηλαδή, με σκοτώ πάρα πολύ. Ποιος θα αποσυρθεί. Αφού έπιασε τα σίδη στην επόμενη κατάσταση. Αλλά με συγχωρείς, είναι δυνατόν να λες για έναν κόσμο. Για 500, για 700 χιλιάδες κόσμος που μαζευόταν στην... Στα σίδη έπιασε. Κες. Και μιλάς για το λαό σου, έτσι. Το χειρότερο απ' όλα. Μιλάς για τον κόσμο σου, τους πολίτες σου. Ισχύει ότι τους χαρακτηρίσετε σε γαλλικό κανάλι με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Δεν το έχω στην τσέπη μου να σας το πω γαλλικά. Ποια ήταν η ερώτηση? Είναι αλήθεια. Γαλλικά, δεν ξέρω, ελληνικά. Είναι αλήθεια. Η ότι... ερώτηση ήταν η εξής. Ναι. Ναι. Μερικοί λένε ότι πρέπει να φύγετε από την Ευρώπη και να υιοθετήσετε τη δραχμή. Ναι. Ναι. Και απάντησε ότι αυτοί είναι οι φασίστες, οι οποίοι θέλουν να καταληθεί η τάξη στην Ελλάδα και να διαλυθεί η ελληνική πολιτεία για να επιβάλλουν το καθεστώς. Οι κομμουνιστές που για αντίστοιχους λόγους θέλουν να πάψει να υπάρχει το ισχύον οικονομικό κοινωνικό σύστημα, ή ήθη. Χρησιμοποίησα την γαλλική λέξη κον, την οποία είχε χρησιμοποιήσει και ο Ντεγκόλ κάποτε. Γιατί κάποτε έκανε μια περιοδία ο Ντεγκόλ και του φώναξε κάποιος για να τον ενθαρρύνει. Μόρο κον, δηλαδή θάνατο στου ηλίθιου. Ναι, εντάξει. Ελληνικά λέγεται αλλιώ. Ο Ντεγκόλ γύρισε και του είπε: Βάσει προγράμμα να μη. Τεράστιο πρόγραμμα, φίλε μου, εννοώντας ότι στην κοινωνία είναι πολύ. Αυτό όμως. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι κάποιος που λέει, και μάλιστα το λέει από επίσημη θέση, δηλαδή ως εκπρόσωπος κόμματος, ή έχει μύχιες σκέψεις, είναι εναντίον του κοινωνικού και οικονομικού συστήματος. Δεν το αμφισβητώ. Έχει το δικαίωμα να είναι. Έχει το δικαίωμα άλλο να είναι. Να το λέει το ΚΚΕ επίσημα. Να το λέει όμω. Δεν το λέει να κάνουμε εκλογές, να μας λέει και αν θα ξαναγίνουν εκλογές. Το ΚΚΕ είναι μέσα σε αυτήν. Να λέει, όχι, όχι. Δεν λέει ποτέ το ΚΚΕ ότι θα κάνουμε εκλογές για να μην ξαναγίνουν ποτέ εκλογές στην Ελλάδα. Όχι. Με αυτό πρέπει να πει όμω. Να φύγουμε από την Ευρώπη, λέει. Γι' αυτό πρέπει να γίνει. Όπου κομμουνιστικό κόμμα πήρε την εξουσία, όπω ξέρετε, δεν ξανάγαινα ποτέ εκλογές. Η Αυγή τη Κυριακή έχει την κυβέρνηση Παπαδήμου, την μπαίνει με στολές SS. Τον κύριο Παπαδήμο ντυμένο με στολές SS και εμένα ντυμένο με στολές SS. Πράγμα το οποίο δεν είμαι διατεθειμένος να συγχωρήσω, ίσως. Θα δούμε τι θα κάνω. Αν μπορώ να πω κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω, δεν ξέρω τι θα κάνω. Πάντως, με στολές SS κανείς δεν με εμφανίζει εμένα. Όποιος και αν είναι. Και αν είναι ασυνείδητος και μωρός, τότε θα έπρεπε να εμποδίζεται από το να δημοσιεύει τέτοιου είδους πράγματα σε μια καθημερινή. Ελά, αν περάσουμε σε μια εφημερίδα που.